Voice 95.2. Η δική σου φωνή. Στην ενημέρωση. Μια ανασκόπηση της τοπικής και διεθνής ποδοσφαιρικής δράσης. Με τους Χριστίνα Χριστοφόρου, Παναγιώτη Γιαλονίτη, Παντελή Παντελή και Άντρια Ευσταθίου. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Ακούτε το UCY Voice στη συχνότητα 95,2. Στο μικρόφωνο η Άντρια Ευσταθίου. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Assist στην ενημέρωση. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση και ανάλυση των τελευταίων παιχνιδιών της αγωνιστικής του Κυπριακού Πρωταθλήματος, καθώς και των σημαντικότερων αγώνων της διεθνής δράσης. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαλονίτης και η Χριστίνα Χριστοφόρου, που θα μας ενημερώσουν για τα εγχώρια νέα του πρώτου και του δεύτερου γκρουπ αντίστοιχα, και ο Παντελής Παντελή, που βρίσκεται στην ανάλυση των διεθνών αγώνων. Ξεκινώντας, να πούμε ότι αναλύωτη παρέμεινε η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων προπορευόμενων ομάδων, που όπως φαίνεται θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος τον τίτλο του πρωταθλητή. Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερα από τον Παναγιώτη Γιαλονίτη. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άντρια, και εσάς, φίλοι ακροατές. Ισόπαλοι χωρίς γκολ αναλύθηκαν στον τέρπι που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των play-off, Ομόνια και Ανόρθωση, το Σάββατο στο στάδιο Γκάσιπι. Οι δύο ομάδες κόλλησαν στον επιθύμητο 0-0, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ξεκάθαρες και σπουδαίες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, προκειμένου να φύγουν με τους τρεις βαθμούς. Οι πράσινοι πήγαν πιο επιθετικά στο παιχνίδι, εν αντιθέσει με την Ανόρθωση που παρατάχθηκε με πιο αμυντικό προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν για την Ανόρθωση στο 7ο λεπτό. Μετά από παράλληλη πάσα του Βιρκότ, ο Κβιλιτάια μόνος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Φαμπιάν. Η απάντηση της Ομόνιας ήρθε στο 16ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Λέσσαξ, ο Τσέποβιτς από πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει όμως out. Στη συνέχεια, είδαμε παιχνίδι κυρίως κέντρο με τις δύο ομάδες να μην δείχνουν διαθετημένες να ρισκάρουν ιδιαίτερα. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο κλείσε στο ισοπάλο 0-0. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ομόνια έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Τιάκο, ο Βιρκότς παρολίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, για καλή του τύχη όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθε του δοκάρι. Από την άλλη, η Ανόρθωση έχασε την πρώτη της καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57ο λεπτό. Ο Κβιλιτάια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ με τον Φαμπιάν όμως να διώχνει με δυσκολία. Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποια μακρινά σουτ και από τις δύο ομάδες, με τους δύο τερματοφύλακες να μην ανησυχούν ιδιαίτερα. Οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κλέψουν τους τρεις βαθμούς στα λεπτά των καθυστερήσεων, αφού χάθηκαν σπουδαίες ευκαιρίες και κατέρωθεν. Αρχικά για την Ανόρθωση, όταν μετά από παράλληλο γύρισμα του Χριστοφή, ο Χους Μπάουερ με προβολή από τη μικρή περιοχή νικήθηκε και πάλι από τον Φαμπιάνο, και στη συνέχεια για την Ομόνια, με τον Παπολί από τη μικρή περιοχή να κάνει ένα αδύναμο πλασέ που απέκρουσε Λόρια για να μείνει έτσι το τελικό 0-0. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Primetel και οι δύο προμονητές συμφώνησαν ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Αρχικά ο Τιμούρ Κετσπάγια ανέφερε ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες κυνήγησαν την νίκη, αν και με λίγη τύχη η ομάδα του θα μπορούσε να είχε φύγει με τους τρεις βαθμούς. Όσον αφορά τη διαφορά των 7 βαθμών από την κορυφή, ο Γεωργιανός τεχνικός ανέφερε ότι και να υπάρχει αυτή η διαφορά, έχουν γίνει αρκετά λάθη από την ομάδα του, αλλά θα συνεχίσουν να παλεύουν μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό. Από την άλλη, ο τεχνικός των Πρασίνων, Χένινγκ Μπερκ, δήλωσε ότι ένα κλειστό παιχνίδι με λίγη περισσότερη προσοχή στην τελική πάσα η ομάδα του θα μπορούσε να φύγει με τους 3 βαθμούς. Τόνισε επίσης το γεγονός ότι είναι καλύτερο να έρχεσαι ισόπαλος παρά να χάνεις και ότι αναμένει ότι όλα τα παιχνίδια του play-off που ακολουθούν θα είναι κλειστά και ισορροπημένα. Στο δεύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-1 στην Αρένα την Κυριακή. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους κίτρινο-πράσινους ο Ιβάν Τρισκόφσκι, που σκόραρε δις για να χαρίσει τους 3 βαθμούς του Λαρνακής, ενώ για τον Ολυμπιακό μείωσε σε 2-1 με τον γκολ ο Μόισοφ. Με το καλημέρα στο παιχνίδι, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ αφού στο δεύτερο λεπτό υποδείχθηκε πέναλτι για χέρι του Σωτηρίου, με τον Τρισκόφσκι να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί από τα 11 βήματα. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτή που πέτυχε το δεύτερο γκολ, όταν στο 27ο λεπτό και μετά από σέντρα του Τάντι, ο Τρισκόφσκι με προβολή έκανε το 2-0, που έμεινε αναλύωτο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημιχρόνο το παιχνίδι κυλούσε σε αργό τέμπο με την ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο 68ο λεπτό, ο Μόισοφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο, προσδίδοντας έτσι νέο ενδιαφέρον για τα τελευταία λεπτά. Στο επόμενο λεπτό, η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει το 2-2, αλλά ο Μάντζης με κεφαγιά έστειλε την μπάλα έξω. Και η ΑΕΚ βέβαια θα μπορούσε να σκοράρει ένα τρίτο γκολ, αλλά το δοκάρι στέρισε από τον Σπυρόσκι τον γκολ στο 12ο λεπτό για να μείνει έτσι το τελικό 2-1 μέχρι τέλους και την ΑΕΚ να παίρνει δίκαια τους 3 βαθμούς. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Prime, τελοτεχνικός του Ολυμπιακού Τσέντο Μυριανεύσκι εκθίασε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του που παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το δεύτερο λεπτό θα μπορούσαν στο τέλος να φύγουν με το βαθμό της ισοπαλίας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ομάδα του βρίσκεται δίκαια στην πρώτη εξάδα.
Από την άλλη, ο Σοφρόνης Αυγουστή ανέφερε ότι όσοι ήταν το παιχνίδι, το απόλαυσαν αφού υπήρχε καλός ρυθμός, φάσεις και ευτυχώς για την ομάδα του κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς. Τόνισε επίσης ότι αυτό που θέλει να βλέπει από τους παίχτες του είναι να αγωνίζονται με πάθος και διάθεση για να ικανοποιούν τον κόσμο της ομάδας. Περνάμε τώρα στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο play-off το βράδυ της Δευτέρας, εκεί που Απόλλων και ΑΕΛ συμβιβάστηκαν στο 0-0 στο Τσίριο Στάδιο. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σαφή στόχο να πιέσουν ψηλά, προκειμένου να μην επιτρέψουν στον αντίπαλο να απειλήσει. Η πίεση λοιπόν και από τις δύο ομάδες περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία ευκαιριών, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να κλείσει στο 0-0. Μοναδικές αξιοσημείωτες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο ήταν για τον Απόλλωνα ένα μακρινό σουτ του Πίτα στο 28ο λεπτό, το οποίο απέκρουσε με διπλή προσπάθεια από Τζίνια, και για την ΑΕΛ ένα πλασέ του Γεωργίου μετά από γύρισμα του ΜΑΕ, το οποίο όμως αποκρούστηκε από τον Πέτρο προτού καταλήξει στα δίχτυα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Απόλλωνα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να σκοράρει με τον Μάρκοβιτς, τον κόλλο όμως ακυρώθηκε σωστά ως offside, απόφαση που επικυρώθηκε και από το VAR. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι συνεχομένες διακοπές στο παιχνίδι, απόρρια των πολλών και σε κάποιες περιπτώσεις σκληρών μακαρισμάτων, δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να απειλήσουν τους δύο τερματοφύλακες. Μάλιστα, όσο περνούσε η ώρα και οι δύο ομάδες έδειχναν να νοιάζονται περισσότερο να μην δεχθούν παρά να σκοράρουν κάποιον γκολ. Στο 82ο λεπτό, όμως, η ΑΕΛ μπορούσε να πετύχει τον γκολ, αφού η μπάλα έφτασε στον ομαρκάρι του Αντάμοβιτς, ο οποίος όμως από κοντά έστειλε την μπάλα ψηλά out για να μείνει έτσι μέχρι τέλους στο τελικό 0-0. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στη κάμερα της Cita Vision, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιάννης Πετράκης, ανέφερε ότι η ομάδα του στο μεγαλύτερο διάστημα είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει έναν γκολ. Στη συνέχεια, θέλησε να εκφράσει το παράπονο του για κάποιες αποφάσεις του VAR, με τον ίδιο να τονίζει ότι το μόνο που θέλει είναι να υπάρχει ισονομία και ισοτιμία για όλους και ο καλύτερος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την πλευρά του, ο Ντούσαν Κέρκες ανέφερε ότι ήταν ένα δυνατό ντέρπι με πολύ πάθος και ένταση και από τις δύο ομάδες. Η ομάδα του ήθελε πολύ την νίκη, είχε πιο κλασικές ευκαιρίες όπως ευκαιρίες βέβαια είχε και ο Απολλώνας, και έτσι το σώμα αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Τόνισε επίσης το γεγονός ότι όταν η ομάδα του δεν μπορεί να κερδίζει, τότε είναι εξίσου σημαντικό και να μην χάνει, γιατί κάθε βαθμός μέχρι τέλους θα μετράει. Μετά το τέλος των τριών αγώνων, η βαθμολογία σχηματίστηκε ως εξής. Πρώτη Ομόνοια με 60 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΛ με 59, ακολουθούν Απόλλων και Ανόρθωση με 56 και 53 αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 44 και 34 αντίστοιχα. Η συνέχεια στη δράση του πρώτου γκρουπ θα δοθεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό με τους αγώνες ΑΕΚ Απόλλων, ΑΕΛ Ομόνοια και Ολυμπιακός Ανόρθωση, ενώ για την Ομόνοια και την Ανόρθωση υπάρχουν υποχρεώσεις και σήμερα για το θεσμό του κυπέλου απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και Καρμιώτης αντίστοιχα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαλονίτη για την ανάλυση και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας.
Yes, why voice 95.2. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του πρώτου γκρουπ του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Θα ακούσουμε όμως τώρα για το δεύτερο γκρουπ από τη Χριστίνα Χριστοφόρου. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Άντρια, και σε όλους τους ακροατές. Πολύτιμη νίκη με σκορ 4-2 πήρε η Καρμιώτισσα ενάντια στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου την περασμένη Παρασκευή για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής στον play-off του δεύτερου γκρουπ. Η Καρμιώτισσα μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ δεν δίστασε να δείξει τις προθέσεις της από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με τον Χατζηβασίλη να βρίσκει δοκάρι στο 5ο λεπτό. Αμέσως 3 λεπτά αργότερα, ο Ρωμό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους μετά από ασίστ του Σάση. Παρά την πίεση, οι Βυσσινοί άρχισαν να βρίσκουν και αυτοί τα πατήματά τους, ειδικότερα μετά το 1-1 που ήρθε από αυτόν γκολ του Ρωμό στο 22, ο οποίος μετά από στημένη φάση κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το 2-1 για την Καρμιώτισσα διαμόρφωσε και πάλι ο Ρωμό στο 34, ο οποίος ξανά με κεφαλιά εξηλαιώθηκε για το λάθος του και έστειλε με προβάδισμα την ομάδα του στα αποδυτήρια. Με τον ίδιο τον αριθμό ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος, αφού μόλις στα 47 είχαμε υπόδειξη πέναλτι για την Καρμιώτισσα, το οποίο όμως τελικά δεν δόθηκε μετά από έλεγχο στο VAR. Στο 77, μετά από ασίστ του Ισμαήλ Σάση, ο Χατζηβασίλης έκανε το 3-1 και ενώ η Ένωση άφησε κάποιες ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες, τελικά κατάφερε να μειώσει στο 90 με τον Φελίπε να κάνει το 3-2. Η ομάδα των Μπελομιδιών παρόλα αυτά απάντησε άμεσα στο 94, τελειώνοντας το παιχνίδι με τον Χατζηβασίλη να διαμορφώνει το τελικό σκορ σε 4-2. Με το τέλος του αγώνα, ο βοηθός προπονητής της Ένωσης Λούκας Οικονόμου, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, δήλωσε ότι πήρανε ό,τι δώσανε στο γήπεδο και πως με σκληρή δουλειά η ομάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Από την άλλη, ο προπονητής της Καρμιώτισσας Γιαννάκης Ποντικός, αν και φανώς ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, στάθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του λόγω της κακής κατάστασης του γήπεδου στο οποίο προπονείται. Η Καρμιώτισσα βρίσκεται πλέον στους 21 βαθμούς και θα συνεχίσει να παλεύει μέχρι τέλους για την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ από την άλλη η Ένωση έμεινε στους 27 βαθμούς και γυρίζει σελίδα εν ώψη της συνέχειας. Στο δεύτερο αγώνα τώρα της αγωνιστικής, που διεξήχθη επίσης στο Στέλιος Κυριακίδης το Σάββατο, από ΑΠΟΕΛ και ΠΑΦΟΣ έμειναν στο 1-1. Το πρώτο ημίχρονο ήταν σχετικά ήπιο σε ρυθμό, με εξαίρεση δύο κλασικές ευκαιρίες, μία για την κάθε ομάδα. Στο 17, ο Κλωναρίδης έκλεψε και μοίρασε στον Μπεν Σαχάρ, ο οποίος έχασε το άχαστο ακριβώς μπροστά από την αντίπαλη εστία. Μεγάλη ευκαιρία έχασε και η ΠΑΦΟΣ στο 41, με τον Τόρες να κάνει το πλάσι στην περιοχή, βρίσκοντας όμως την τελευταία στιγμή στο πόδι του Ζόρζε. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες μπήκαν πιο δυνατά και ανέβασαν στροφές. Τον γκολ για τον ΑΠΟΕΛ ήρθε στο 51 με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντεβινσέντι. Στο 64, ο Κατσαντώνης θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα του, αλλά τον γκολ τα ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR που υπέδειξε ότι προηγήθηκε χέρι του Μπεν Σαχάρ. Οι γηπεδούχοι, μετά τον γκολ που δέχτηκαν, πίεζαν τους φιλοξενούμενους και κατάφεραν να ισοφαρίζουν στο 84, με τον Ορέλιο να γυρίζει στον Περικό και αυτός να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, ο Σάββας Πουρσαϊτίδης δήλωσε ότι η προσπάθεια τον αφήνει ευχαριστημένο και πως το σημερινό επαναληπτικό γηπέλο με την Ομόνια καλούνται να κάνουν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι. Αντίθετα, ο Στίβ Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για δίκαιο αποτέλεσμα με την ομάδα του να δείχνει χαρακτήρα. Το ισόπαλο αποτέλεσμα διατηρεί την ΠΑΦΟ στην κορυφή του ομίλου με 36 βαθμούς, ενώ ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 34 βαθμούς. Προχωρώντας τον τρίτο κατά σειρά αγώνα της αγωνιστικής, η τυπικά φιλοξενούμενη Νέα Σαλαμίνα κέρδισε τον Ερμή με 2-1 την Κυριακή στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0. Το πρώτο μισό του αγώνα γενικά δεν ήταν πλούσιο σε θέαμα, καθώς έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες. Μοναδική εξαίρεση το 44ο λεπτό με τη Νέα Σαλαμίνα να αγγίζει το 1-0 με τον Βάγκνερ να πιάνει δυνατή κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Καϊκέ σε εντυπωσιακή απόκρουση. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αυξημένο ενδιαφέρον. Στο 51, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα, η απόφαση την οποία ανακάλεσε μετά από έλεγχο στο VAR. Αν και οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν περισσότερο μπάλα στα πρώτα λεπτά, ο Ερμής με μια αντεπίθεση άνοιξε το σκορ στο 61 με προβολή του Ρουσά μετά από σέντρα του Κύπρου. Οι Ερυθρόλευκοι έδειχναν διάθεση για να ισοφαρίσουν, διατηρώντας περισσότερη κατοχή, κάτι που τελικά έκαναν στο 78 με το Σιαθά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Στο 84, η Νέα Σαλαμίνα γύρισε τελικά το παιχνίδι με τον Βάγκνερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Καϊκέ, κάνοντας το 2-1. Μετά το ματς, ο προπονητής του φτεροπόδαρο Νικόλας Μαρτίδης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι μέχρι το 75 έκαναν το τέλειο παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια δέχτηκαν δύο γκολ ουσιαστικά από δικά τους λάθη. Στον αντίποδα, ο Σάββας Δεμιανού, ελπίζοντας να έρθουν και άλλα θετικά αποτελέσματα, αφιέρωσε την νίκη σε όλο τον κόσμο της ομάδας. Η Νέα Σαλαμίνα έκανε αποφασιστικό βήμα στη μάχη για την παραμονή, φτάνοντας στους 32 βαθμούς και πιάνοντας την τρίτη θέση του ομίλου, ενώ ο Ερμής παρέμεινε στην έκτη θέση με 25 βαθμούς. Στον τελευταίο αγώνα της αγωνιστικής, που διεξήχθη τη Δευτέρα, ο Εθνικός Άχνας επικράτησε τις δόξες με 2-1 στο Δασάκι, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν έχει χαθεί στη δύσκολη προσπάθεια παραμονής στην κατηγορία, βάζοντας ενδεχομένως σε περιπέτειες την ομάδα της Κατοκοπιάς.
Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα σχετικά ισορροπημένο μάτς. Ίσως η καλύτερη ευκαιρία που καταγράφηκε ήταν αυτή στο 16 για τον Εθνικό, με τον Ζάγκμπα να βγάζει σέντρα από τα δεξιά και το Μάιντεβατς να βρίσκει με εντυπωσιακό τακουνάκι, το οποίο όμως απέκρουσε ο Σισκόφσκι. Στη συνέχεια, ο Μάιντεβατς ήταν αυτός που άνοιξε τελικά το σκορ για τους γηπεδούχους στο 28ο λεπτό, μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Ντόλεζαλ. Η Δόξα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει τον 39 με σούτ του Σαντίκ, που έστειλε την μπάλα λίγο πιο έξω από το αριστερό δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι φαίνονταν πιο αποφασισμένοι για ανατροπή των δεδομένων, καθώς είχαν κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν. Από την άλλη, ο Εθνικός κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, το οποίο μάλιστα ενίσχυσε στο 78 με τον Μάριο Ηλία μετά από ασίστ του Παπαγεωργίου εντός περιοχής. Η Δόξα το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1 με τον Καρλίτος μόλις ένα λεπτό πριν το τέλος των καθυστερήσεων. Στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Δόξας Κώστας Σακάς παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό που φοβόταν, ότι δηλαδή αν και μπήκαν δυνατά, μετά έμεινε πίσω στο σκορ, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν σκοράραν νωρίτερα. Από πλευράς Εθνικού Άχνας, ο Ήλιας Χαραλάμπους δήλωσε ότι πρόκειται για νίκη ψυχολογίας, αφού τους περιμένει δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Μετά και την προχθεσινή του νίκη, ο Εθνικός με 25 βαθμούς έφτασε τον Ερμή στην 6η θέση, ενώ η Δόξα με 31 βαθμούς παραμένει στην 4η θέση του γκρουπ. Και πρώτο ξαναδώσω το λόγο σε εσένα, Άντρια, να πούμε στα γρήγορα ότι την ερχόμενη αγωνιστική θα έχουμε Δόξα Πάφος, Νέα Σαλαμίνα Εθνικός Άχνας, Ένωση Ερμής και ΑΠΟΕΛ Καρμιώτισσα. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι Ερμής και Δόξα προχώρησαν σε αντικατάσταση της τεχνικής ηγεσίας, προσλαμβάνοντας τους Ντομπρασίνοβιτς και Σατσά αντίστοιχα. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Πριν περάσουμε στα τελευταία διεθνή νέα, πάμε και πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
The more you listen, the more you like. This is Wave Voice 95.2. Επιστρέψαμε πίσω και ας προχωρήσουμε με την Διεθνή Ποδοσφαιρική Ενημέρωση, την οποία θα αναλύσει ο Παντελής Παντελή. Μεταξύ άλλων, η United σταμάτησε το σερί της City, ενώ είχαμε και ανακήρυξη πρωταθλητής στη Σκωτία, έτσι Παντελή? Πράγματι, Άντρια, γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλά ντέρπι, η μεγάλη νίκη της United στο Etihad και πρωταθλήτρια τη Rangers στη Σκωτία μετά από 10 χρόνια. Ας αρχίσουμε όμως από τον ντέρπι του Σαββάτου στη Γερμανία, όπου η Bayern Μονάχου νίκησε με 4-2 την Dortmund. Οι δύο ομάδες χάρισαν γκολ και θέαμα με πρωταγωνιστές τους Lewandowski και Haaland αντίστοιχα. Το παιχνίδι άρχισε με τον Erling Haaland να σκοράρει μόλις το δεύτερο λεπτό, όπου με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Neuer για το 0-1 και λίγο αργότερα, πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 μετά από μια τέλεια οργανωμένη αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, οι Βεστφαλοί αποφάσισαν να παίξουν με το χρονόμετρο έχοντας το προβάδισμα των 2 γκολ, όμως απέτυχαν. Η Bayern Μονάχου γύρισε το παιχνίδι χωρίς να εντυπωσιάσει, το 1-2 έγινε στο 26ο λεπτό μετά από φοβερή μπαγιά του Σανέ στον Lewandowski. Ο Πολωνός έφερε το παιχνίδι στα ίσα από το σημείο του πέναλτι ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 2-2. Η Ντόρτμουντ στο δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε ακόμα πιο πίσω. Οι Βαβαροί είχαν αρκετές τελικές στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κορέτσκα να τους λυτρώνει στο 28ο λεπτό. Ο Γερμανός ακολούθησε μια απομάκρυνση της άμυνας και με διαγώνιο σουτ στην κίνηση έκανε το 3-2. Στην επόμενη ακριβώς φάση, ο Λέβα εκμεταλλεύτηκε την ακόμα ζαλισμένη αντίπαλη άμυνα και με διαγώνιο σουτ έκανε το τελικό 4-2, πετυχαίνοντας hat-trick και φτάνοντας τα 31 γκολ στη φετινή Bundesliga. Η νίκη της Bayern την κράτησε στην κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος με 55 βαθμούς, μόλις 2 διαφορά από τη δεύτερη Λειψία, η οποία έχει 53, ενώ η Dortmund βρίσκεται στην 6η θέση με 39. Όσο αφορά τους σαββατιάτικους αγώνες της Αγγλικής Premier League, η Arsenal άφησε βαθμούς στο Turf Moor, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Burnley. Έτσι έχασε παράλληλα και έδαφος όσον αφορά τη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης χρονιάς. Η Arsenal σκόραρε με την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία μόλις το 6ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Μπαμεγιάνγκ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, καθώς μετά την κούρσα του Γουίλιαν ο Καπονέζος έγινε αποδέχτης της μπάλας και με ωραία ενέργεια πέτυχε το 0-1. Οι κανονιέριδες είχαν τον απολύτω έλεγχο του παιχνιδιού, ωστόσο ένα λάθος του Ξάκα στο 39 ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους για να βρουν δίχτυα. Ο 28χρονος μέσω στην προσπάθειά του να περάσει την μπάλα στον Νταβίτ Λουίς στην άλλη πλευρά της περιοχής της Arsenal, πάσαρε ουσιαστικά στον επιθετικό της Μπέρνλι, έτσι ο Γουτ σκόραρε ανενόχλητος με το στήθος και ισοφάρισε. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 1-1. Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι κανονιέριδες ήταν η κυρίαρχη του αγώνα και η Μπέρνλι προσπαθούσε να πατήσει την αντίπαλη περιοχή κυρίως με αντεπιθέσεις. Το 1-1 ήταν και το τελικό σκορ μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα αποτέλεσμα το οποίο βόλεψε περισσότερο την Μπέρνλι και όχι την Arsenal, καθώς οι κανονιέριδες έμειναν στη 10η θέση της βαθμολογίας με 37 βαθμούς και βλέπουν να μένουν πίσω στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Από την άλλη, η Μπέρνλι έφτασε στους 29 βαθμούς στη 15η θέση και έκανε ένα ακόμη βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Νίκη μετά από 2 μήνες για τη Southampton με το 2-0 επί της Sheffield United. Αφού πέτυχε έναν γκολ σε κάθε ημίχρονο, οι Άγιοι πέρασαν με 2-0 από την έδρα της Sheffield United και σημείωσαν την πρώτη τους νίκη από τις 4 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να πάρουν σημαντική ανάσα εν ώψη της συνέχειας. Ουσιαστικά, ο Southampton καθάρισε το παιχνίδι με ένα δυνατό 20 λεπτό, αφού στο 32 ο Ward-Prowse άνοιξε το σκορ με πέναλτι και ο Adams κλείδωσε το τρίποντο στο 49ο λεπτό με τρομερό σουτ εκτός περιοχής. Όσο αφορά το βαθμολογικό πίνακα, στους 33 βαθμούς και τη 14η θέση βρίσκεται ο Southampton, ενώ η Sheffield έμεινε τελευταία με 14. Η Aston Villa έμεινε στο 0-0 στον εντός έδρας αγώνα της με τη Wolves, όπου η Λίκη ήταν καλύτερη. Οι γηπεδούχοι βλέπουν την εξάδα να απομακρύνεται πιο πολύ, ενώ χαλάσαν και το καλό στατιστικό του Σαββάτου, καθώς ήταν η ομάδα που είχε μέχρι τώρα τις περισσότερες νίκες αυτήν την ημέρα στην τρέχουσα σεζόν της Premier League. Η απουσία του Jack Grealish έγινε αισθητή για ακόμη ένα μάτς. Η Aston Villa είχε την πρώτη της τελική στην αντίπαλη εστία στο 90-2. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη δεν μετουσίωσαν σε γκολ τις ευκαιρίες που είχαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Emiliano Martinez. Έτσι, η Aston Villa έφτασε τους 40 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση, ενώ η Wolves στη 12η με 35. Νίκη με 1-2 και για τη Leicester επί της Brighton, όπου οι Αλεπούδες γύρισαν το παιχνίδι μετά τον γκολ του Λαλάνα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα γύρισαν το παιχνίδι με γκολ των Ιανάτσο και Αμαρτέι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Έτσι πήραν το πολυπόθητο τρίποντο που κράτησε τη Leicester σε τροχιά Champions League, ενώ η Brighton μπήκε σε μπελάδες αφού βρίσκεται μόλις μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 26 βαθμούς. Πάμε στους αγώνες της Κυριακής, όπου τα βλέμματα έκλεψαν οι εφήλοι σε Manchester και Μαδρίτη. Για την Ισπανική La Liga αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες της Μαδρίτης, Ατλέτικο και Ρεάλ, με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά συμβιβάστηκαν στο τελικό 1-1. Τον γκολ του Λουί Σουάρες στο 15ο λεπτό έβαλε την Ατλέτικο σε θέση οδηγού και ουσιαστικά θα τέλειωνε το πρωτάθλημα. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε πατήσει καν στην περιοχή της Ατλέτικο, όλες οι απειλές της ήταν εκτός περιοχής. Αντιθέτως, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε είχε δύο κλασικές ευκαιρίες για το 2-0.
δύο λεπτά πριν το τέλος και ενώ όλα έδειχναν νίκη της Ατλέτικο, ο Καρίμ Μπενζεμά με μια περίτεχνη ενέργεια και συνεργασία με τον Καζεμίρο κατάφερε να ισοφαρίσει. Η ισοπαλία βάζει και πάλι φωτιά στον τίτλο, καθώς στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ατλέτικο με 59 βαθμούς, στη δεύτερη η Μπαρσελόνα με 56 και στην τρίτη η Ρεάλ με 54. Στη Σκωτία, ο Στίβεν Τζέραρντ και οι Rangers πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά την ισοπαλία της Celtic με την Dundee United, οι Rangers του Στίβεν Τζέραρντ εξασφάλισαν και μαθηματικά το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από μια δεκαετία, 6 ολόκληρες τροφές πριν από το φινάλε της σεζόν. Χρειάστηκε να υπομείνει μια δεκαετία απολύτης κυριαρχίας του μισητού της αντιπάλου Celtic, όσο εκείνη βουλιάζει στην τέταρτη κατηγορία λόγω χρεοκοπίας και προσπαθούσε να σκαρφαλώσει ξανά στην πρώτη θέση. Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ κλείδωσε το 55ο πρωτάθλημα Σκωτίας, το πρώτο μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. ITT με 88 από τους 96 διαθέσιμους βαθμούς σε 32 αγωνιστικές. 77 γκολ υπέρ, 9 κατά και στο σύν 20 από τον δεύτερο. Το Manchester βάφτηκε κόκκινο αφού η Manchester United πέτυχε σπουδαίο διπλό με σκορ 2-0 στην έδρα της City για το αγγλικό πρωτάθλημα και έτσι έσπασε το εντυπωσιακό σερί της ομάδας του Pep Guardiola. Με έναν γκολ σε κάθε ημίχρονο και μάλιστα από τα πρώτα δευτερόλεπτα σε καθένα από τα δύο μέρη του παιχνιδιού, η United ευνηδίασε, σκόραρε και έπαιξε άμυνα για να πάρει το μεγάλο αποτέλεσμα που περισσότερο είναι για το γόητρο και την τετράδα παρά για το θέμα της κορυφής. Ο Μπρούνο Φερνάντες στο δεύτερο λεπτό με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους κόκκινους διαβόλους, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού και πιο συγκεκριμένα στο 50 λεπτό ήρθε και το 2-0. Από μπαγιά του Χέντερσον με το χέρι αριστερά για το σο, αυτός έκανε την κούρσα, άλλαξε την μπάλα με το Rashford στα όρια της περιοχής και ο Άγγλος fullback με συρτό αριστερό σουτ διαμόρφωσε το σκορ της αναμέτρησης στο Etihad. Η άμυνα των κόκκινων διαβόλων παρουσίασε εικόνα που σίγουρα δεν θα περίμενε πολλοί κόσμος, με τους Φρεντ και Μακτόμινεϊ να στηρίζουν τρομερά τους στόπερ και να μπαίνουν και εκείνοι στη γραμμή των μετόπισθεν, ενώ μπροστά τους κινούνταν οι Μπρούνο, Τζέιμς και Μαρσιάλ πίσω από τον Rashford που ήταν ο προωθημένος. Η City έφτιαξε ορισμένες απειλητικές καταστάσεις στα καρέ του Ντίν Χέντερσον, όμως παρέμεινε το 2-0 που χάρισε στη United μια σημαντική νίκη. Το σερί των πολιτών τερματίστηκε στις 21 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και αυτή ήταν η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από την 21η Νοεμβρίου και το 2-0 από τη Tottenham. Οι πολίτες βρίσκονται στην πρώτη θέση με 65 βαθμούς, ενώ οι κόκκινοι διαβόλοι στη δεύτερη με 54. Σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο η Liverpool, η οποία ιτήθηκε με 0-1 από τη Fulham. Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη ήττα της στο Anfield χωρίς μάλιστα να σκοράρει. Οι Λονδρέζοι που αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για παραμονή σκόραραν με τον Λεμινά στο 45, ο οποίος με ένα διαγώνιο σουτ νίκησε τον Άλισον, με το τέρμα αυτό να γράφει και την ιστορία του μάτς. Οι δικαιολογίες όπως και τα περιθώρια στενεύουν πλέον για τη Liverpool του Jurgen Klopp. Μπορεί όντως να υπάρχουν απουσίες, όμως οι επιλογές του Γερμανού για το παιχνίδι βρήκαν προεκπλήξεως πολλούς οπαδούς, καθώς αρκετοί παίχτες κλειδιά έμειναν εκτός ενδεκάδας. Η Fulham, όντας η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την νίκη του που τη φέρνει στους 26 βαθμούς και τη δίνει ελπίδες για παραμονή, ενώ η Liverpool βυθίζεται βαθμολογικά στην 8η θέση με 43 βαθμούς και πλέον πρέπει να ορθοποδήσει αν θέλει να βγει Ευρώπη. Στους αγώνες της Δευτέρας, η Chelsea συνεχίζει ακάθεκτη στον δρόμο για το Champions League και ο Tuchel γράφει ιστορία. Η Μπλε επικράτησε 2-0 της Everton στο Stamford Bridge και ο Γερμανός τεχνικός έγινε ο πρώτος νέος coach στη Premier League που δεν δέχεται γκολ στα πρώτα 5 εντός έδρας παιχνίδια. Οι Λονδρέζοι έμειναν για 11ο μάτς ITT και βρέθηκαν στο συν 4 από την 5η Everton, αλλά με μάτς περισσότερο από τα Τζαχαρωτά. Στην Ιταλία, η Ίντερ επικράτησε 1-0 της Αταλάντα χάρη στον γκολ του Σκρίνιαρ στο 54ο λεπτό και οι πρωτοπόροι Νεραντζούρι αύξησαν τη διαφορά του στο συν 6 από την Μίλαν. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα και νέα από το διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου. Άντρια, πίσω σε σένα. Ευχαριστούμε, Παντελή, και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της, ενώ ακούσαμε όλα τα τοπικά ποδοσφαιρικά νέα του πρώτου και δεύτερου γκρουπ, αλλά και τους σημαντικότερους αγώνες της διεθνής δράσης. Αναμένουμε πλέον με ανυπομονησία τις επόμενες αγωνιστικές αναμετρήσεις, τόσο σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, που θα ξεκαθαρίσουν την υπόθεση τίτλος και διαβάθμιση. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και μείνετε συντονισμένοι στο UCY Voice. Από εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ασίστ την ενημέρωση. Μια ανασκόπηση της τοπικής και διεθνής ποδοσφαιρικής δράσης. Με τους Χριστίνα Χριστοφόρου, Παναγιώτη Γιαλονίτη, Παντελή Παντελή και Άντρια Ευσταθίου. Ακούτε UCY Voice 95,2.